τοπικά είναι το θέμα με τις πιάτσες ταξί στο κέντρο του Ηρακλείου, η διαμάχη ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και στους επαγγελματίες και στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Ταξί, το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του οποίου εκτός συγκλονιστικού απρόπτου αναμένεται να συζητηθεί το θέμα. Οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί βέβαια και οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν συγκεκριμένα αιτήματα αναφορικά με την διεκδίκηση ενός ζωτικού χώρου, όπως οι ίδιοι τονίζουν, προκειμένου να βιοποριστούν, προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους. Θέλω να πάμε στον κύριο Γιάννη Σπιθάκη, Γενικό Γραμματέα Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου και Πρόεδρο Ελεγκτικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Κύριε Σπιθάκη, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ θερμά. Για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν το βασικό αίτημα του συλλόγου σας, των ιδιοκτητών, ποιο είναι, αίτημα προς τη Δημοτική Αρχή. Το αίτημά μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι όσο το δυνατόν. Δεν λέμε στο κέντρο του Σταυρού και της πόλης, δεν λέμε πιάτσα μέσα στο Μελιγκάνι. Δεν λέμε να χαλάσουμε αυτό το ωραίο που πάει να φτιαχτεί στην πόλη του Ηρακλείου. Ζητάμε όσο το δυνατόν κοντινότερα για τους ανθρώπους που εμείς μεταφέρουμε, για τους αμαία, για τους γεροντάκους, για τις ηλικιωμένες, να ζητάμε μία πιάτσα όσο το δυνατόν κοντινότερα στο σημείο αυτό. Το πιο κοντινό σημείο για να μπορέσει είτε να αποβιβαστεί είτε να επιβιβαστεί ο πελάτης είναι αρχές καλοκαιρινού και που δεν ενοχλούμε κανένα. Δυστυχώς όμως η φιλοσοφία η δικιά μας είναι ότι σε μια δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δυστυχώς όμως τα αδιέξοδα μας τα έβαλαν από την αρχή πριν 2 μήνες στη Δημοτική Αρχή. Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά μέχρι και πριν 2 μήνες. Είχαμε καταλήξει, είχαμε συμφωνήσει, βρήκαμε τις οδούς που θα κυκλοφορήσουμε, βρήκαμε τα σημεία που θα σταθμεύουμε για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους πελάτες και μας. Και τι άλλαξε? Και σε μία νυχτή άλλαξαν όλα. Ενώ το θέμα είχε περάσει και από ποιότητα ζωής, είχε περάσει και από Επιτροπή και Επιτροπή Κυκλοφορίας, με το που είναι να πάει στο Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη διαδρομή, άλλαξαν τα σχέδια. Πληρώσαμε ένα μελετητή με 60.000 ευρώ, ο Δημότης το πλήρωσε, για να μπορέσει να φτιάξει μια μελέτη. Λοιπόν, η μελέτη αυτή έχει καταχειοποιηθεί. Έχουν ασενγήσει πάνω σε αυτή, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Λοιπόν, είπαμε στην αρχική μελέτη, όπως την είχε βγάλει ο μελετητής με την πρώτη μελέτη, ή ας μπορέσουν να δημοκρατικά, με σύνεση και κατανόηση, να δουν το πρόβλημα όχι μόνο του ταξιζή, αλλά και του πολίτη που θέλει να έχει πρόσβαση στο κέντρο. Ξέρετε, το 30%, δεν ξέρω αν το είπα και νωρίτερα, το 30% των πελατών μας είναι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Το αναφέρατε. Υπήρξε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου μία ένταση πριν από λίγο χρονικό διάστημα, μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα το βλέμμα στραμμένο την ερχόμενη Δευτέρα, σωστά? Υπήρξε μία ένταση και θα ήθελα να το αναλύσω αυτό, γιατί με άλλα στοιχεία πηγαίναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα προκύψαμε. Και ήταν ένταση αγανάκτησης, ένταση κοροϊδίας. Αυτή το εκλαμβάνανε μάλλον με τη φιλοσοφία τη δική τους, γιατί εμείς πηγαίναμε με πραγματικά καλές προθέσεις. Αυτή το εκλαμβάνανε ως αδυναμία μας. Όλο αυτό το διάστημα, το μεσοδιάστημα από εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και σήμερα Παρασκευή, με φόντο και την ερχόμενη Δευτέρα, έχει υπάρξει μια συνάντηση, μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση? Πάει να αλλάξει κάτι? Τι ενημέρωση έχετε? Κάναμε μια συνάντηση προς τιμή του με τον κύριο Δήμαρχο. Καθίσαμε, συζητήσαμε, θέσαμε τα ερωτήματα, τα είδη με σοβαρότητα. Αναβάλαμε το θέμα καλοκαιρινού από τη στιγμή που ήταν κάπως διστακτικό για το κομμάτι αυτό, γιατί υπάρχει μια μερίδα καταστηματαρχών της καλοκαιρινού και προς Θεού να σας το αναλύσω. Δεν λέμε να περνάμε την καλοκαιρινού. Θέμε 5-6 σημεία εκεί στην αρχή της καλοκαιρινού και τον πρώτο δρόμο να κατεβαίνουμε δεξιά, να πηγαίνουμε προς λιμάνι και μετά να συνεχίζουμε την πορεία μας. Θέμε να εκμεταλλευτούμε μονάχα
5 με 6 θέσεις στάθμευσης για το επιβατικό κοινό. Εμείς θα ταλαιπωρηθούμε όταν κατεβαίνουμε από τα στενά το παλιό, του παλιού του Τζουλιαδάκη τα παπούτσια, αν θυμάστε, να κατεβαίνουμε κάτω τον βρίσκο με τον παραλιακό και να επιλέγουμε τη διαδρομή που θέλει ο πελάτης. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό ήταν η πρότασή μας. Γίνεται με στακτικότητα. Του δώσαμε ένα αλλακτική λύση στο Δήμαρχο, στην Ψαρομιλίγκον, ένα σημείο στην Ψαρομιλίγκον, που εκείνη αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν θα περνάνε αυτοκίνητα μέσα από την πόλη, η Ψαρομιλίγκον ουσιαστικά θα υπολειτουργεί. Ζητάμε λοιπόν ένα κομμάτι στην Ψαρομιλίγκον να μπορέσουμε να μπαρκάρουμε εκεί για να μπορέσουμε μάλιστα να εξυπηρετούμε και εμείς τους πελάτες μας. Είναι... Αυτές είναι δύο προτάσεις λοιπόν που θέσατε και στο Δήμαρχο. Αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις όπως όλα δείχνουν στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν οτελεία βάζουμε κύριε Σπιθάκη, θα τα πούμε και την ερχόμενη Δευτέρα. Να δούμε πώς κυλούν οι ημέρες, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, ποια είναι η τελική απόφαση. Να σας ευχαριστήσω πολύ.